Γιώργος Χίρσος, δημοσιογράφος και εκδότης στο επάγγελμα, εξελέγει ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 2014. Ήταν τακτικό μέλος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άρα το ελληνικό πρόβλημα ήταν ένα από τα βασικά προβλήματα που τον απασχόλησαν. Κύριε Κίρσο, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Συμπληρώνω τις σκέψεις. Θέλω να επανεκλογώ το 2019. Και θέλει να επανεκλεγεί, όπως ακούτε, το 2019, ίσως να μην είναι και ο μόνος. Δεν είναι πρωτότυπος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος τομέας ή κάποια στιγμή που αισθανθήκατε στη διάρκεια της θητείας σας ότι επηρεάσατε πρόσωπα και καταστάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, νομίζω αυτό που είπατε, δηλαδή το ότι βγήκαμε από την Ευρωζώνη και ότι τελικά προωθήθηκε ένα είδος προσαρμογής, άσχετα αν δεν συμφωνώ πλήρως με το μείγμα. Εν πάση περιπτώσει, σωθήκαμε με υπερένταση και εγώ άσκησα επιρροή σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, κάνοντας κριτική επικοδομητική, θέλω να πιστεύω, στην κυβέρνηση, γιατί ήταν σε κάποια φάση αυτοκτονικού ιδεασμού ο κύριος Τσίπρας με τους συνεργάτες του, να βγούμε δηλαδή από το ευρώ, και ασκώντας πίεση ή τέλος πάντων ζητώντας με όποιο τρόπο μπορούσαμε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από το Γιούνκερ και όλους αυτούς να μας στηρίξουν για να μείνουμε στο ευρώ. Επομένως, αν θέλω να πάω πίσω στη σχεδόν πενταετία και να δω τη μεγάλη στιγμή, η μεγάλη στιγμή ήταν η μάχη που δώσαμε στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο για να μείνουμε στο ευρώ. Ήταν μια επιτυχημένη μάχη. Υπήρξε κάποια στιγμή που θα θέλατε να πετύχετε κάτι, αλλά τελικά διαπιστώσατε ότι δεν ήταν δυνατόν να το πετύχετε παρά το γεγονός ότι προσπαθήσατε? Νομίζω είναι πολλά τα παραδείγματα. Δηλαδή η ευρωπαϊκή διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και όλα είναι μισά παρά τις προσπάθειες ευρωβουλευτών, παραγόντων, κυβερνήσεων. Δηλαδή, τραπεζική ένωση. Ποιος δεν θέλει τραπεζική ένωση? Ορισμένοι βέβαια δεν τη θέλουν, γιατί πρέπει να μοιραστούν, λέει, το ρίσκο και δεν θέλουν να μοιραστούν το ρίσκο. Προχωρήσαμε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στην κατεύθυνση της τραπεζικής ένωσης, με ορίζοντα βέβαια το 2025. Τα θέλουμε κάπως πιο γρήγορα τα πράγματα, αλλά προφανώς δεν φτάσαμε εκεί που θέλαμε. Προσφυγικό μεταναστευτικό. Αν δείτε τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μια χαρά. Αλληλεγγύη, διεθνισμός. Όλοι είμαστε αδέλφια. Αυτά ψηφίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά γίνονται. Πάμε στον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός είναι μια άσκηση περικοπών, ο ευρωπαϊκός. Τώρα αυτές τις μέρες ήμουνα στην Επιτροπή Συμβιβασμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2019. Τελικά δεν υπήρξε αυτός ο συμβιβασμός και θα πάμε σε ένα νέο γύρο. Αλλά δεν φτάνει που έχουμε μειώσει τον προϋπολογισμό. Εμφανίζονται διάφοροι, κυρίως σε επίπεδο Συμβουλίου, Αυστριακή Προεδρία, που θέλουν και άλλες μειώσεις. Επομένως, πρέπει να σγερά νεύρα εδώ πέρα και μεγάλη υπομονή. Λάβατε μέρος σε εκατοντάδες ψηφοφορίες, φαντάζομαι. Έχετε την αίσθηση ότι ήσασταν σε γενικές γραμμές με την πλειοψηφία ή με την μειοψηφία της Ευρωβουλής? Με την πλειοψηφία. Με την πλειοψηφία, γιατί άμα είσαι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και αν, ας πούμε, συνεργάζεται σε γενικές γραμμές στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με τους σοσιαλιστές και τους συμμάχους τους, ιδιαίτερα επί Σούλτς, φτάνει στην πλειοψηφία. Αλλά βέβαια η πλειοψηφία δεν σε ικανοποιεί πάντα, γιατί υπάρχουν αποχρώσεις μέσα στην πλειοψηφία. Επομένως, είμαι ικανοποιημένος χιλιάδες ψηφοφορίες, όχι εκατοντάδες. Ένα από τα προβλήματα εδώ είναι ότι ψηφίζεις με φοβερή ταχύτητα, χωρίς πάντα να καταλαβαίνεις πλήρως τι ψηφίζεις. Επομένως, δηλαδή είναι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και είναι ατελείωτη τόμη ψηφισμάτων, αποφάσεων κτλ. Ήμουνα λοιπόν με την πλειοψηφία, αλλά αυτό είναι μικρή παρηγοριά. Πολλές φορές ήμουνα στη μειοψηφία της πλειοψηφίας ή τέλος πάντων η πλειοψηφία δεν έλυσε και τα προβλήματα. Ένα από τα θέματα που δεν ξέρω κατά πόσο συζητήθηκαν σε αυτή την Ευρωβουλή, αλλά ενδεχομένως να συζητηθούν πολύ στην επόμενη, είναι ένας προϋπολογισμός της ζώνης του ευρώ. Mm. Αυτή τη στιγμή κυοφορείται. Πιστεύετε ότι είναι αναγκαίος και θα γίνει? Είναι αναγκαίος. Νομίζω ότι θα γίνει, αλλά θα γίνει με ένα μίζερο τρόπο. Δηλαδή, εδώ τι έχουμε? Έχουμε πει τα πάντα με έναν ωραίο τρόπο, θα έλεγα. Δηλαδή, ανοίγουμε την προοπτική την ευρωπαϊκή και μετά, αν πάει στα συγκεκριμένα. Συζητάμε τώρα να έχει η Ευρωζώνη το δικό της προϋπολογισμό, που το βρίσκω απόλυτα λογικό, αλλά αυτό θα είναι ένα κονδύλι
στον συνολικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, δηλαδή δεν θα υπάρχει καμία αύξηση, αντίθετα θα βρεθούν κάποια λεφτά, ο οποίος είναι σε φάση απόλυτης μιζέριας, δηλαδή αυτά που συζητάμε εκεί στο συμβιβασμό, τον τριμερή συμβιβασμό τον οποίο επιχειρούμε, είναι ότι για πρώτη φορά οι δαπάνες είναι κάτω από το 1% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Δηλαδή κάθε χρόνο περιορίζονται οι οικονομικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παίζουμε γύρω στο 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Φεύγει, έχουμε το Brexit και αντί να υπάρξει μια συσπήρωση για να φύγουμε μπροστά, πώς θα αντιμετωπίσουμε για παράδειγμα το digital, την ψηφιακή πρόκληση, όπου έχουν φύγει οι Αμερικάνοι και οι Κινέζοι πολύ μπροστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν υπάρξει μια κοινή προσπάθεια και κοινή σοβαρή χρηματοδότηση, γιατί εδώ μιλάμε για εταιρείες που κυριαρχούν παγκοσμίως, οι οποίες έχουν κεφαλαιοποίηση ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Επομένως, έχουμε ειδικευθεί εδώ πέρα, χαράσουμε τους δρόμους του μέλλοντος, αλλά δεν υποστηρίζουμε την μελλοντική μας προοπτική, διότι χρειάζονται αποφάσεις οι οποίες έχουν πολιτικό κόστος σε διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, έχει επικρατήσει άποψη σε πολλές χώρες για τους φορολογούμενους πολίτες ότι τα λεφτά που καταλήγουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι χαμένα για τους φορολογούμενους της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας. Με αυτή τη λογική δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε καλά. Το 2014 εξελέγει με μια διαδικασία την οποία ασφαλώς θυμάστε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πρόεδρος της Επιτροπής. Πιστεύετε ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί το 19 ή θα ακολουθούν μάλλον άλλες διαδικασίες? Δύσκολο είναι να επαναληφθεί, διότι είναι ο λεγόμενος κορυφαίος υποψήφιος, αλλά έχουν χαμηλώσει τα βουνά. Ποια είναι τα βουνά? Τα βουνά είναι οι μεγάλες πολιτικές ομάδες, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα πέσει από τις 219 έδρες που έχει στη Βουλή των Ευρωβουλή των 751, θα πέσει κάπου μεταξύ στα 175 με 180 έδρες στη Νέα Βουλή που χωρίς τους Βρετανούς και με κάποιες αυξήσεις που έχουν γίνει θα είναι 705 οι έδρες. Αντίστοιχα οι σοσιαλιστές και οι σύμμαχοί τους από 190 θα πέσουν κάτω από 140 γιατί φεύγουν και οι Βρετανοί εργατικοί. Άρα οι δύο πρώτοι που συνήθως κάνανε μια συμφωνία κυρίων και τελείωνε η υπόθεση δεν θα έχουν πλειοψηφία στη Νέα Βουλή. Θα χρειάζεται και μια τρίτη πολιτική ομάδα, ενδεχομένως και μια τέταρτη, για να εγκριθεί ο υποψήφιος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί λοιπόν υποθέτω ότι θα πέσει κάπου στη μέση ο Μακρόν και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι δεν τα χειροκροτήματα δυστυχώς είναι για μένα. Για τον Μακρόν, ίσως. Ναι, ναι. Και θα πούνε ότι εντάξει, αντί να περιμένουμε τα μαγειρέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και επειδή έχουν χαμηλώσει οι μεγάλες πολιτικές ομάδες, ελάτε να σας πούμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι προς τα εκεί θα πάμε. Αν σας έλεγα τέλος, ξεχνώντας το αν θα υλοποιηθεί η επιδίωξή σας και η ευχή σας να είστε στην επόμενη Ευρωβουλή, τι εύχεστε και τι αντεύχεστε για την επόμενη Ευρωβουλή, τι θα μου λέγατε? Θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε μια νέα πλειοψηφία που να είναι λειτουργική. Είχαμε λειτουργική πλειοψηφία, αλλά δεν είχαμε πολιτική στρατηγική. Τώρα δεν έχουμε ούτε πολιτική στρατηγική σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι συγκρούονται μεταξύ τους πολλές πολιτικές δυνάμεις, αλλά δεν έχουμε και λειτουργική πλειοψηφία. Εύχομαι λοιπόν η επόμενη Ευρωβουλή να βρει μέσα από μια σύνθετη διαδικασία μια στρατηγική ευρωπαϊκή με υψηλών απαιτήσεων και μια πλειοψηφία της Ευρωβουλής που θα στηρίζει αυτή τη στρατηγική. Και αφού τα βρούμε όλα αυτά, που δεν είναι και εύκολο, εύχομαι επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί κυρίως προς τα εκεί μεταφέρεται το κέντρο των αποφάσεων τα τελευταία χρόνια, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να σταθούν και αυτοί στο ύψος των περιστάσεων.